στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εστίας Νέας Μύρνης, η Ένωση Κριτών της Νέας Μύρνης και ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας οργανώνουν απόψε επετειακή εκδήλωση με θέμα 100 χρόνια από την επανένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Ομιλητές της βραδιάς, ο Γιώργος Ζουλικάκης και ο Εμμανουήλ Καναβάκης. Ο κύριος Γιάννης Τσούμος είναι κοντά μας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Κριτών. Καλησπέρα, Γιάννη. Πρόεδρος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε και καλύψατε για μία ακόμα φορά την εκδήλωσή μας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν μια, θα έλεγα, ενημερωτική και ποιοτική από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν την ιστορία και το συγκεκριμένο αντικείμενο, την ένωση της Κρήτης, την επανένωση μάλλον όπως λέει ο κύριος Λεκάκης, της Κρήτης με την Ελλάδα. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός και ο κύριος Λεκάκης και ο κύριος Κανεβάκης, ο αντιστράτηγος, ο οποίος μίλησε από το σύνδεσμο επιτελών, σωστά, επιτελών, εφέδρων μου έρχεται, επιτελών της Εθνικής Άμυνας. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να εισχωρήσουμε και σε μέρη της ιστορίας και να μην παραμένουμε μόνο στη λαογραφία, τη μουσική και τους χορούς. Όσο το δυνατόν έτσι να δίνουμε στίγμα σε σχέση με το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στις μέρες μας να το επενθυμίζουμε. Στον κύριο Γιώργο Λεκάκη, δημοσιογράφο, συγγραφέα και λαογράφο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Ήταν μια συγκινητική βραδιά σήμερα στην Εστία της Νέας Μύρνης που οργάνωσε η Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης. Ξέρετε ότι αυτές τις επετείους τις έχουμε αφήσει λίγο πίσω, προσπαθώντας να κοιτάξουμε μπροστά. Όμως, αν δεν έχεις ρίζες, δεν μπορείς να πας μπροστά. Έτσι, καλό είναι να θυμόμαστε πού και πού και τους προτεργάτες των αγώνων που εμείς είμαστε σήμερα ελεύθεροι, χάρη στις θυσίες τους. Είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, δεν μπορούμε να τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι μνημόσυνα αυτά, είναι ιστορική μνήμη. Η λύθη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να επέλθει και τελικά είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια καταστροφή. Δυστυχώς όμως, ακόμη και ελάχιστοι Κρητικοί γνωρίζουν ότι έχουμε και εμείς την Αγία μας Λαύρα στην Κρήτη. Και είναι η Παναγία Εθυμιανή. Διότι ξεκινάν οι επαναστάσεις στην Κρήτη, ξεκινάν από τα απάτητα σφακιά, όπως γνωρίζετε τα σφακιά και άλλες περιοχές της Κρήτης, στα σφακιά δεν επάντησαν Οθωμανοί. Και ξεκινάει από τα γλυκά νερά, επειδή είναι το πιο απρόσιτο σημείο εκείνη την εποχή, ξεκινάει η μάζοξη των παλικαριών. Στην Παναγία την Εθυμιανή, λοιπόν, μαζεύονται 1500 επαναστάτες από όλες τις γωνιές της Κρήτης. Να συμφωνήσουν την κοινή επανάσταση. Από την εκδήλωση της Ένωσης Κριτών για την επανένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, για το nstv.gr.